Ανάτο. Έτσι αναμένουμε. Πάσα του Δίκας και γκολ. Φεύγει ο Τζόλης. 2-0. Και τέλος. Έτσι, από το Μίχη Θεοδωράκη και αυτό. Νομίζω ήταν καλημέρα αρχικά. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος για να συνδέσουμε ουσιαστικά τα δύο θέματα και την επιστροφή της εθνικής ομάδας σε επιτυχίες χθες κόντρα στη Σουηδία με τον ύμνο της εθνικής ομάδας. Με τον Ρεχάκη ήταν εκεί. Ακριβώς. Τον είχε γράψει το 2003 ο Μίχης Θεοδωράκης και δώσει και το παρόν στο παιχνίδι που ουσιαστικά ξεκίνησε το όνειρο του Euro. Στο παιχνίδι με τη Βόρεια Ολλανδία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου το 2003. Που νικήσαμε και ήταν το μάτς που μας έστειλε στα τελικά του Euro. Ήταν εκεί ο Μίκης Θεοδωράκης μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Έδωσαν το παρόν και τότε ακούστηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο ο ύμνος που έγραψε για την εθνική μας ομάδα. Στα αγωνιστικά χθες η εθνική ομάδα ευτυχώς τα πήγε πάρα πολύ καλά. Πήρε την πολύ σημαντική νίκη που ήθελε κόντρα στη Σουηδία. Περιγράψαμε 2-1 φυσικά με τα γκολ του Μπαγκασέτα και του Παυλίδη από την ασίστ του Τζόλι. Περιγράψαμε εδώ από το Open το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες φάσεις και τα γκολ. Στην πλάτη του Ανδρούτσου η πλαγιοκόπηση. Και ένα σούτ που έρχεται και το βγάζει ο Βλαχοδήμος πιθανόν και με δοκάρι θα το δούμε. Για να δούμε τον Παυλίδη με τον Λίντελοφ. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, είναι ευκαιρία! Μπράβο. Όχι! Ου. Το βγάζει ο Όλσεν με την απόκρουση της ζωής του. Τον επικίνδυνο σούτ που έρχεται από τον παίκτη που είχε και το δοκάρι στην αρχή. Τον Ματίας Σβάνμπεργκ. Κόρνερ για τη Σουηδία με τον Φόρσπεργκ. Απόκρουση του Βλαχοδήμου σε ένα φαρμακερό σουτ από τον Ίσακ. Μπακασέτας. Ναι, ο Μπακασέτας από την πάσα του. Μπράβο. Δουβίκα και γκολ. Κόντρα στο momentum του παιχνιδιού. Πολύ καλή ελληνική επίθεση. Πάσα Δουβίκας. Τελείωμα από τον Τάσο Μπακασέτα. Ακούμπησε την μπάλα ο Δουβίκας στο πόδι του Μπακασέτα. Τελείωσε τη φάση ο Έλληνας αρχηγός. Ελλάδα 1, Σουηδία 0. Το τέταρτο γκολ του Τάσου Μπακασέτα σε 41 συμμετοχές με την Εθνική. Ο Ανδρούτσος πήρε την μπάλα από τον Μπουχαλάκη. Κεφαλιά του Μπουχαλάκη. Έξω η μπάλα σφύριξε κοντά στην σουηδική εστία. Τώρα ο Ίσακ φέρνει την μπάλα προς τα έξω. Δοκάρι από το σούτ του Κλάσον και κόρνερ. Αφού η Ελλάδα άγγιξε το 2-0, τώρα άγγιξαν οι Σουηδοί την ισοφάριση. Φεύγει ο Τζόλιες στα νότα. Δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι offside. Πρέπει να τελειώσει τη φάση 2-0. Όχι. Αλλά τώρα είναι offside. Σήκωσε τη σημαία ο βοηθός στο τελείωμα του Παυλίδη. Μένει να επιβεβαιωθεί και από το βίντεο. Γκολ! Ναι, δεν με νοιάζει καθόλου που περιμέναμε 2 λεπτά. Βαγγέλης Παυλίδης, ο σκόρερ του 2-0. Ό,τι φαινόταν με γυμνό μάτι στην τηλεόραση επιβεβαιώθηκε και από την τεχνολογία. Το 5ο γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη σε 17 συμμετοχές με την Εθνική. Ελλάδα-Σουηδία 2-0. Όλσον πήγε να περάσει μια πάσα για τον Αουγκουστίνσον. Φόρσπεργκ το σουτ πολύ δύσκολο. Απέκρουσε στην αρχή ο Βλαχοδήμος. Έρχεται ο Κουέισον για το 2-1 στο 80. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Από τον Φόρσπεργκ το βγάζει ο Βλαχοδήμος και ο Ρόμπιν Κουέισον κάνει το 2-1. Ο Κάρλσον κερδίζει την κόντρα από τον Ανδρούτσο, γυρίζει έξω το σούτ του Φόρσπεργκ με 3 και 4 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Την οδηγεί την μπάλα ο Τζόλης, εδώ πρέπει να πάρει τη σωστή απόφαση. Κάνει το σούτ έξω, είναι κόρνερ όμως. Μπακασέτας, πυροβόλα. Το βγάζει ο Όλσεν. Πάσα. Βρουσάει. Το βγάζει ξανά ο Όλσεν. Μπακασέτας. Όχι.